Πάρα πολύ. Βεβαίως ευχόμαστε και εμείς μέσα από την καρδιά μας. Κάθε καλό, υγεία πάνω απ' όλα και αγάπη. Αγάπη. Και τώρα που μιλάω για αγάπη, μόνο κάποιες συγκεκριμένες μου έρχεται στο μυαλό. Που ξεχυλίζει από αγάπη. Βεβαίως ο Πάπα Χρήστος μας. Πάπα Χρήστο μου. Καλημέρα, χρόνια πολλά. Καλημέρα να έρχονται. Αν είναι ο ρυθμός, αν Χρήστο τη θεία γέννηση. Να πω στα χοντρικό σ' αυτό το στούντιο που πάστε πέτρα να πυρακίστη και η αρχόντισσα του χίλια χρόνια να ζήστη και του χώρου. Είστε καλά. Καλημέρα. Τι ωραίο. Καλημέρα. Τι ωραίο καλημέρα. Καλημέρα, καρδούλες μου. Καλημέρα, αγάπες μου. Καλημέρα, ελπιδάκι μου. Καλημέρα, Κύπρο. Καλημέρα. Πραγματικά, τι ωραίο ξεκίνημα κάνατε με τα κάλαντα. Εννοείται ότι δεν θα μπορούσαμε να είμαστε τελευταία εκπομπή τώρα πριν από τα Χριστούγεννα, που θα είμαστε και εμείς σπίτι τώρα 2-3 μερούλες, έτσι για να είμαστε δίπλα από τους δικούς μας ανθρώπους, να γιορτάσουμε, να νιώσουμε τα Χριστούγεννα και όλα αυτά. Πόσο χαίρομαι. Αυτή την εκπομπή δεν μπορείς να το φανταστείς. Γιατί θέλω αυτή την εκπομπή να στείλω την πιο τρελή χαρά, την πιο τρελή αγάπη, τις πιο τρελές ευχές να είναι αυτά τα Χριστούγεννα μεθαύριο, τα πιο όμορφα Χριστούγεννα για όλους. Άντε μωρέ, άντε, το έχουμε βάλει όλοι κάτω και βασανιζόμαστε για τούτο, για εκείνο, για το ένα και το άλλο. Γιορτές ήρθανε, γιορτές έρχονται, στις γιορτές είμαστε και στις γιορτές ο κόσμος χαίρεται. Έτσι να τις περάσουμε με χαρά, με τους δικούς μας ανθρώπους. Έτσι ακριβώς. Γεμάτη όλες τις ομορφιές. Αξίζει. Αφήστε τώρα τη σκέψη. 15 μέρες μέχρι τα φώτα μη σκέφτεστε τίποτα. Πώς θα πληρώσουμε, πώς δεν θα πληρώσουμε, τι χρωστάμε, τι δεν χρωστάμε. Τι γίνεται με τον κορονοϊό, τι γίνεται με τούτο, τι γίνεται με εκείνο. Τι προβλήματα έχουμε, αφήστε τα απόξω. Απόξω τα προβλήματα. Παπα Χρήστο μου, θα το προσπαθήσουμε. Αλλά είναι και λιγουλάκι δύσκολο. Ποιο αγάπη μου είναι δύσκολο. Τίποτα μωρέ με την τρέλα δεν είναι δύσκολο. Και ξέρετε κάτι. Μπορεί ο Παπαχρήστος να μην ξέρει πολλά να σας διδάξει. Ούτε θεολογίες μεγάλες που να τα ξέρω αυτά. Αλλά την αγάπη, την τρέλα και τη χαρά ξέρω μωρέ να σας την πω. Αδειάστε το μυαλό αυτές τις μέρες και γεμίστε την καρδούλα. Καρδούλα, αγάπη, χαρά. Τραγουδίστε μαζί με τα παιδάκια τα κάλαντα. Τραγουδίστε τα κάλαντα. Τα κάλαντα των Χριστουγέννων, τα κάλαντα της Πρωτοχρονιάς, τα κάλαντα των φώτων. Εμείς εδώ, αύριο το πρωί, θα πάμε μια παρέα ανθρώπων σε όλα τα κατάκητα, τα άρρωστα παιδιά της περιοχής και σε όλα τα γυροκομεία και τα ψυχιατρία και τις κλινικές της περιοχής και θα τους φωνάξουμε απ' έξω από την είσοδο δυνατά τα κάλαντα, δυνατά, με όργανα, με τούτο, με εκείνο, για να μπορέσουν κι αυτοί όλοι να ζήσουν λίγη χαρά. Hey, χαρά θέλει αυτές τις μέρες. Χαρά, καρδούλα μου. Χαρά και αγάπη. Χαρά. Να δώσουμε έτσι, αγάπη. Μπράβο. Να δώσουμε. Έτσι, μπράβο.
να πετάξουμε την καρδιά μας ο ένας τον άλλον. Τι ωραία, τι ωραία, τι ωραία μου είναι. Και αν έλεγε για το σκούφο έτοιμο, το πάω έξω, το πάω τα γάλατα. Ναι. Ναι, κάνει και πολύ κρύο. Γιατί ξέρεις, ελπιδάκι μου καλό, αυτή η γιορτή είναι η έκφραση της άπειρης αγάπης του Θεού. Για δες ότι ο Θεός τούτο, τι λέει εκεί, τόσο πολύ αγάπησε, λέει, ο Θεός τον κόσμο, πόσο πολύ, που έδωσε το γιο του, τον έδωσε σε μας, τον έστειλε εδώ κάτω, ξεντήθηκε, λέει, ο Θεός τη δόξα του και ήρθε να ζήσει σαν ένας από μας. Τι σαν ένας από μας, χειρότερο από μας ήρθε να ζήσει, διότι ο Χριστός ούτε σπίτι να γεννηθεί είχε, ούτε σπίτι να ζήσει είχε, ούτε που την κεφαλήν κλείνε δεν είχε, που να ξαπλώνει τα βράδια δεν είχε. Και όμως ο Χριστός μας δόθηκε, μας χαρίστηκε, μας είναι φίλος και αδελφός και πατέρας και αδελφός μας. Είναι όλα αυτά που μπορεί να κάνουν χαρούμενο τον κόσμο. Ναι, 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 ο Θεός μας ο ίδιος, το γιο του. Αυτή είναι η αγάπη των ημερών. Και τι ωραία που τα παιδιά γυρνάνε γειτονιά-γειτονιά, κοπανάνε και το τριγωνάκι. Τι ωραίο που είναι το τριγωνάκι. Πολύ ωραία. Και λένε τα κάλαντα. Και λένε τα κάλαντα για να χαιρόμαστε οι άνθρωποι. Έτσι. Αυτή τη χαρά λοιπόν εύχομαι σε όλους να έρθει στις καρδιές σας, να έχουμε χαρά, να έχουμε αγάπη, να έχουμε υγεία, να προσέξουμε λίγο, αλλά χωρίς να έχουμε αυτές τις μέρες βαριά την καρδιά μας, να αφήσουμε έξω την κατάθλιψη, έξω την απελπισία, έξω τα βάσανα, έξω τις σκέψεις και να, το λέω, να αγκαλιαστούμε λίγο ο ένας με τον άλλο. Λίγο φέτος και πολύ του χρόνου. Έτσι, ακριβώς. Ακριβώς, μα πόσο ωραία τα λέτε. Δηλαδή, τα ακούμε και αμέσως νιώθουμε ήδη καλύτερα. Νιώθουμε πλημμυρισμένοι από αγάπη. Παπα Χρήστο μου, εσείς τι θα κάνετε μαζί με την οικογένεια? Ναι, με τα παιδιά μου, με τις παρέες τους, θα φάμε μαζί, θα τραγουδήσουμε. Λειτουργία εννοείται, θα λειτουργήσετε? Ναι, ναι, θα λειτουργήσουμε, βεβαίως θα λειτουργήσουμε. Λειτουργούμε κανονικά, ναι, με όλα τα προστατευτικά μέτρα. Σωστό. Αλλά σωστό, με αγάπη είμαστε όλοι μαζί. Και όσοι δεν χωράμε μέσα στο ναό, και έξω δεν πειράζει. Έτσι, ο παπάς βγαίνει έξω, μοιράζει το αντίθερο, έξω κοινωνάει, έξω μιλάει, έξω είναι με τον κόσμο. Τους έχω κανονίσει να έχουν και έξω ζέστη. Ακόμα και έξω θα έχουν ζέστη. Δεν θα βασανιστεί κανένας που θα έρθει εδώ. Για όλα, ναι, για όλα προνοείται. Είμαι αγάπη, σίγουρη. Η αγάπη, η καρδιά. Η καρδιά, Ελπιδάκη μου, η καρδιά ξέρει να προνοεί. Η καρδιά ξέρει να αγαπάει. Η καρδιά μας ξέρει να χαρίζει ο ένας τον άλλο. Παπα Χρήστο μου, και το χριστουγεννιάτικο τραπέζι τι θα περιλαμβάνει? Το χριστουγεννιάτικο τραπέζι τα πάντα. Ναι. Ό,τι μπορεί να φανταστεί κανένας μπορούμε να το φτιάξουμε. Το χριστουγεννιάτικο τραπέζι θα έχει το κρεατάκι του, θα έχει τις σαλατούλες του, θα έχει το γλυκάκι του, θα έχει το κρασάκι. Μας αρέσει και το κρασί. Μας αρέσει και το κρασί. Και το κρασί όμορφο είναι. Αρκεί να πίνουμε μέχρι εκεί που να είναι το μέτρο. Όχι παραπάνω από το μέτρο. Βέβαια, εννοείται, εννοείται. Μισό ποτηράκι με ένα ποτηράκι το βράδυ. Έτσι είναι. Έλα, μωρέ, μια χαρά. Και δυο ποτηράκια. Και δυο ποτηράκια. Αλλά όχι, όχι, έλεγε κάποιος, και δυο ποτηράκια, όχι δεκαδυό μόνο. Ναι, ναι. Όχι, βέβαια, να μην είναι δεκαδύο. Μέτρων άριστον, τα πάντα στη ζωή. Έτσι, και κουβέντα με τα παιδιά μου και χαρά με τα παιδιά μου. Τι ωραία. Και τραγούδια με τα παιδιά μου. Και συνήθως εμείς το χριστουγεννιάτικο τραπέζι πάντα έχουμε και κάποιους ξένους της περιοχής.
όποιον ξένο θυμηθούμε που μπορεί να μην έχει να χαρεί το Χριστουγεννιάτικο το τραπέζι, τον καλούμε στο οικογενειακό μας τραπέζι. Πάντα έχουμε 2, 3, 4, 5 οικογένειες που τρώνε μαζί μας χρόνια τώρα. Το θέλουν και τα παιδιά μας. Μπράβο, μπράβο. Παπαχρήστο μου, τι να πω, χρόνια πολλά. Να είστε καλά. Χρόνια. Καλά χρόνια Χριστούγεννα. Πολλά, είναι χρόνια μεγάλη πολλά, χαρά. Καρδούλα μου. Σας ευχαριστώ να από καρδιάς. Να περάσετε όλοι πανέμορφα. Όλος ο κόσμος θα περάσει όμορφα. Να χαρεί, να τραγουδήσει, να αγκαλιαστεί, να φάει, να πιει και να πάει. Άκου, θέλω όλοι όσοι θα έρθουν στην εκκλησία μου να κοινωνήσουν εκείνη τη μέρα. Να κοινωνήσουν. Άφθονη η Θεία Κοινωνία για όλους. Μέσα από την καρδιά μου το λέω. Μην αφήνετε τον Χριστό απόξω. Μην τον αφήνετε απόξω. Έχουμε χρόνο να σου πω μια μικρή ιστορία. Πολύ πολύ μικρή, ναι. Λοιπόν, κάποτε λέει ένας άρχοντας, του είπε ο Χριστός ότι θα πάει στο σπίτι του την ημέρα των Χριστουγέννων. Θα έρθω, λέει, να γιορτάσω μαζί σου. Χαρά ο άρχοντας, τρέλα ο άρχοντας, θα έρθει ο Χριστός να γιορτάσει. Φώναξε τους πάντες, συγγενείς, φίλους, τους άρχοντες, τους άλλους, περιοχής, όλους, θα έρθει ο Χριστός. Και εκεί που περίμενε χτυπάει πόρτα, τοκ, 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 ήρθε ο Χριστός. Τρέχει στο πλατήσκαλο και τι να δει. Ένα κουρελιάρι παππού, ο οποίος ο καημένος ζητούσε λίγο φαγάκι. Φύγε, του λέει, από εδώ, μου χαλάς την ιστορία, τώρα θα έρθει ο Χριστός, τον δυο. Μετά από λίγο, τοκ, 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 η πόρτα, μια μάνα με δύο παιδάκια. Άνθρωπέ μου, λίγο, λέει, κι εγώ να έρθω να φάω λίγο από το φαγάκι σας που μυρίζει τόσο ωραία. Φύγετε τώρα, φύγετε, σας παρακαλώ, μου χαλάτε το σκηνικό, θα έρθει ο Χριστός. Ξανακλίνει την πόρτα, μετά από λίγο, τοκ, 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 τοκ. Τρεις άντρες, ξένοι, περαστικοί. Είμαστε ξένοι, άνθρωπέ μου, είμαστε περαστικοί. Λίγο φαγάκι, λίγη ζέστα. Όχι, φύγετε, δεν σας θέλω. Τελειώνει η μέρα, ξυπνάει, έρχεται η ώρα το πρωί. Δεν ήρθε ο Χριστός. Άρχισαν όλοι να τον κοροϊδεύουν. Θα έρθει ο Χριστός, θα έρθει ο Χριστός, σε κοροϊδεύσε ο Χριστός. Άρχισε ο ίδιος να φωνάζει στον Χριστό. Χριστέ μου, γιατί μου είπες ψέματα. Χριστέ μου, γιατί δεν ήρθες. Χριστέ μου, γιατί με έκανες ρεζίλη. Είναι ντροπή σου, Θεέ μου, εσύ να μου πεις ψέματα. Και τότε τι του λέει ο Χριστός. Άνθρωπέ μου, ήρθα και ξαναήρθα και ξαναήρθα. Γιατί δεν έβαλες μέσα στο σπιτικό σου. Πότε ήρθες, του λέει. Ήρθα και ήμουνα ο παππούς. Ήρθα και ήμουνα η μάνα με τα παιδιά. Ήρθα και ήμουνα με τους ξένους, ήρθα και ήμουνα με τους άρρωστους, ήρθα και ήμουνα με τους ταλέπορους. Γιατί δεν με δέχτηκες, άνθρωπε. Έτσι έρχεται ο Χριστός. Ελπιδάκι. Έτσι Φέρα έρχεται. Ιστορία. Κάθε Χριστούγεννα έτσι έρχεται σε όλους μας ο Χριστός. Ακριβώς. Να είστε καλά, μωρέ! Να είστε καλά, μωρέ! Σας αγαπάμε, χρόνια πολλά, να περάσετε όμορφα. Να είστε καλά κι εσείς και η οικογένειά σας και όλοι. Καλά Χριστούγεννα μεθαύριο. Βεβαίως, από εβδομάδα θα τα πούμε. Σας αγαπώ όλους, σας αγαπώ, σας αγαπώ. Χρόνια πολλά, χρόνια πολλά. Γεια σας. Πόση αγάπη πραγματικά. Πόσο τον αγαπώ αυτόν τον άνθρωπο.